είμαστε δύο. Θα ρίξει και το βλέμμα μου, ήταν ικανό να χωρέσει μόνο το δικό σου βλέμμα για να πληρώσει τη θνητότητα της άντρας μου. Με ένα φιλί, από αγρίμη, γινόμουν και πάλι αγάπη. Από φοβισμένος, γινόμουν και πάλι συνείδηση. Από ημιτελής, γινόμασταν και πάλι ολόκληροι. Γράφω ότι αυτό το βιβλίο είναι ένα βιβλίο φτιαγμένο από ερωτευμένα χειρόγραφα. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα πάψω να μιλάω για τον έρωτα, ίσως γιατί δεν θα με εκφράζει ή δεν θα με εμπνέει, αλλά προς το παρόν θέλω να τρέχω αυτή την αισιοδοξία ότι τα πράγματα μπορούν να παραμένουν και απαλά και ευάλωτα και εύθραυστα, χωρίς απαραίτητα να σπάνε και χωρίς απαραίτητα να μας πληγώνουν. Λίγο πολύ αυτά ήθελα να σας πω εγώ για το βιβλίο μου. Δεν ξέρω αν έχετε απορίες ή αν θέλετε κάτι να μοιραστείτε μαζί μου. Κανείς. Μόνο εσύ, πόσο χρόνο είσαι η καρδούλα μου? Έχει άγνοια κίνδυνο το παιδί, γι' αυτό ρωτάει. Για πες αγάπη μου. Για τον τίτλο. Λοιπόν, τον τίτλο, πολύ ωραία ερώτηση που δεν ρώτησε κανένας, γιατί ο συγγραφέας διάλεξε τέτοια ομιλία. Λοιπόν, γιατί με έναν τρόπο θεωρούσα πάντα ότι ο έρωτας είναι λίγο σαν είναι μια εγκληματική κατάσταση, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Πώς λέμε λοιπόν φόνος εξαμελίας, πώς λένε οι δικηγόροι, ότι τον σκότωσε κατά λάθος. Κάπως έτσι λοιπόν εγώ ένιωθα κάθε φορά και όσο ερωτευόμουν, ότι το ερωτευόμουν κατά λάθος. Γιατί δεν είχα κάποιο κριτήριο για να το κάνω αυτό. Απλά έπεφτε μπροστά μου, πρώτο κεφάλαιο σε κοίταξα τέλος και αυτό. Οπότε γι' αυτό λοιπόν αποφάσισα αυτό το βιβλίο να έχει αυτή την αίσθηση του μοιραίου, του κατά λάθος. Έρωτας εξαμελίας λοιπόν. Σας άρεσε ο τίτλος? Ναι. Εσείς εκεί σας άρεσε, δεν ακούω. Σας άρεσε, λέω. Ναι. Δεν ακούω. Εννοείται. Ναι, αλλά λες εμένα εννοείται, από εκεί δεν το ακούει. Πώς θα πάρω από τα πάνω μου? Άλλη ερώτηση.